Κυπριακών, των ακροατών και όσων συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε και εμείς. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για λίγα λεπτά με τον κύριο Αυλονίτη, αν και τα θέματα είναι πάρα πολλά και χρήζουν, αν θέλετε, μια άλλη αντιμετώπιση και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Να τον ευχαριστήσουμε παρόλα αυτά για την άμεση ανταπόκριση. Βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλησπέρα, κύριε Αυλονίτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Βλέπω το βάλετε σε μια διάσταση το θέμα. Ναι. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή με γνώση του όλου προβλήματος, θεώρησα σκόπιμο να καταθέσω επίκαιρη ερώτηση έτσι ώστε να γίνει συζήτηση στη Βουλή το όλο θέμα. Το θέμα του ναυαγίου για μένα παίρνει τραγικές διαστάσεις. Mm. Τραγικές διαστάσεις και πολιτικές αλλά και αντικειμενικές. Όταν λέω αντικειμενικές εννοώ ότι το ναυάγιο ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί στο Ιόνιον Πέλαγος. Συγγνώμη που το λέω με τόση εμφατικότητα, ναι, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο από τότε που άρχισε όλη αυτή η ιστορία της νομοθέτησης από πλευράς της κυβέρνησης από το 21 μέχρι και σήμερα, τις παλινοδίες, τις υπαναχωρήσεις, πρώτη φορά ανώνυμη εταιρεία η οποία δεν πέρασε, ανακλήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού από τον κύριο Κικίλια, τον διάδοχο του κυρίου Θεοχάρη. Στη συνέχεια άλλαξε προχτές πάλι ο νόμος, ακυρώνεται η Επιτροπή Αξιοποίησης του Ναυαγίου, η πρότυπη αυτή Επιτροπή Αξιοποίησης του Ναυαγίου τουριστικά αλλά και της φύλαξής του, και ουσιαστικά τώρα πλέον θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, δηλαδή ναι, γίνουν μελέτες και οι οποίες μελέτες θα αδειοδοτηθούν από τρία υπουργεία, το περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και του Υπουργείου Οικονομικών, νομίζω και του Τουρισμού. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω μπροστά μου το νομοθέτημα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τούτη εδώ ιστορία έχει πάρει διαστάσεις οι οποίες είναι όχι μόνο τραγικές, είναι και κομικές, κομικοτραγικές θα τις έλεγα τις. Και επιπλέον βλέπω ότι υπάρχει και εξέλιξη δικαστική με την παραπομπή στο τριμελές επαιτίου κακουργημάτων όσων επλάκησαν στην υπόθεση της πώλησης των ορεινών. Ακριβώς. Κατά 4.500 στρεμάτων. Εκείνο όμως που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και που δείχνει χαρακτηριστικά πανικού, είναι οι κινήσεις του βουλευτή σας, του κυρίου Αχτύπη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έχει αντιληφθεί ότι ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι η έβρεση μηχανικών για την εκτέλεση έργων, όπως κάνει και έχει ανακοινώσει ότι ήρθε σε επαφή με έναν καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση μελέτες για την προστασία του ναυαγίου. Αυτά δεν τα κάνουν οι βουλευτές. Οι βουλευτές έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Να αναδεικνύουν προβλήματα, να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο και να ουσιαστικά να πιέζουν τους αρμόδιους, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και των δύο βαθμών ή ακόμα και το Υπουργείο, όπως εμπροκειμένο, να εκτελέσουν τις μελέτες, να αναφέρουν τις μελέτες και να εκτελέσουν τα έργα και να διασωθεί το ναυάγιο και σε κάθε περίπτωση να προστατέψουν την ολόκληρη την παραλία του ναυαγίου από τα υπερκείμενα υψώματα, πώς το λένε, τον γκρεμό. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν στη Ζάκυνθο έχουν πάρει, επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά κωμικοτραγικές διαστάσεις. Θα έλεγα λοιπόν τώρα, μετά από την κουβέντα που κάνουμε, τραγικές καταστάσεις. Η γραφειοκρατία, οι παλινοδίες, ο πανικός, οι ανοησίες, οι πολιτικές οι οποίες γίνονται και όλα τα συμπαραμαρτούντα, ναι, δημιουργούν μια αλγινή εντύπωση που με ανάγκασαν να κάνω την ερώτησή μου την επίκαιρη, να έρθει κάτω ο Υπουργός να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με την όλη ιστορία, να διασωθεί εν πάση περιπτώσει το ναυάγιο εκεί, γιατί είδα τις εικόνες και δείχνουν μια εικόνα πραγματικά, ας το πούμε, επικίνδυνη για το ναυάγιο, και είναι ντροπή, είναι ντροπή.
Λοιπόν, υπήρξε όμως κάποια προοπτική, η ερώτηση έγινε, οι πιέσεις ασκήθηκαν, η κριτική υπάρχει, η αναστάτωση της τοπικής κοινωνίας και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τα δικά μας στενά όρια, τη Ζάκυνθο, την περιφέρεια, ούτε καν μόνο τη χώρα μας. Γιατί κακά τα ψέματα το ναυάγιο ήταν πάντοτε σημείο αναφοράς με ενίσχυση τουριστικά όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Βλέπετε να υπάρχει μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα επισημάσεων και πιέσεων, όπως η δική σας, κάποια εξέλιξη ουσίας όμως. Γιατί αν δεν κάνουν διακινδυνή, δηλαδή ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, να κάνουν κινήσεις στην κατεύθυνση εκπώνησης μελετών, να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει με τα 2,7 εκατομμύρια τα οποία διαχειρίστηκε και προέβησαν να θέσει η πρότυπη τουριστική επιτροπή ανάπτυξης, δεν θυμάμαι και το όνομά της, είναι πομπόδες το όνομά της. Ποιοι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν αυτή την επιτροπή, τι έκαναν με μελέτες, προχώρησαν τις μελέτες. Άρα επιτρέψτε μου να σε διακόψω, λέτε ότι ανακυκλώνουμε. Ποιος θα αναλάβει πια όλη αυτή την ιστορία. Αυτά θα πρέπει να τα αναλάβουν εκεί οι τοπικοί παράγοντες και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Είδα μια συνέντευξη του δημάρχου σας, ναι. Είδα όμως και την κομικοτραγική κίνηση του κυρίου Ακτύπη. Ειλικρινά σας λέω, υπάρχουν όλες οι νομικές δυνατότητες, όλες οι τεχνικές δυνατότητες και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έχει εκφράσει η κυβέρνηση την επιθυμία να χρηματοδοτήσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλες εκείνες τις ενέργειες, να διασωθεί ο Παναγιώτης στο ναυάγιο, να γίνουν κάποιες ενέργειες στον Κρεμό και σε κάθε περίπτωση να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Κακκινοβατή από το 2020 όλη αυτή η ιστορία. Κύριε Αυλονίκη, καταρχήν θέλω να πω το εξής. Βέβαια, όντως το θέμα της μελέτης είναι το επίμαχο θέμα και είναι και το κυρίαρχο ζήτημα. Από την άλλη, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και είναι περισσότερο ανησυχητικό, ίσως καταφέρουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή Ζακίδη, τον κύριο Ακτύπη. Μιλήσαμε εκτενώς την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω όμως την αίσθηση, δεν ξέρω, μακάρι να μην γίνει πεποίθηση και βεβαιότητα, ότι ανακυκλώνουμε μία κατάσταση χωρίς να εξελίσσεται προς μία κατεύθυνση που σύντομα, για να προλάβουμε και τις εξελίξεις, θα δώσει μία λύση σε αυτό που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό. Μα αυτό είναι που σας λέω και εγώ προηγουμένως. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουμε κολλήσει, θεωρείτε ότι έχουμε κολλήσει. Αυτό λέτε, έχουμε κολλήσει κάπου. Μα αυτό είναι, έχετε δει εσείς κανένα έργο. Ωραία. Να το ξεκινάει κάποιος βουλευτής. Δεν είναι αυτή η δουλειά του βουλευτή. Και οι μήνες περνούν. Ναι. Τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση μελετών. Ή τι έχει κάνει μέχρι τώρα αυτή η επιτροπή, η οποία πληρώθηκε μάλιστα η διοίκησή της με αδρό τρόπο και με αδρά ποσά, τι έχει κάνει, γιατί την έπαψε το Υπουργείο. Έχουν απαντηθεί όλα αυτά νομίζω εκ του αποτελέσματος. Έχουν απαντηθεί. Πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αποτελέσματος την έπαψαν, την ακύρωσαν. Θέλω να βάλουμε λοιπόν άνω τελεία σε αυτό, γιατί θα επανέλθουμε και το επόμενο διάστημα και θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο, εάν συμφωνείτε, θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε πολλές φορές αρθρογραφήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναφέρομαι στο θέμα της ακρίβειας. Δεν ξέρω εάν χρειάζεται να βάλω περιεχόμενο. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι πλέον αυξάνονται τα ανησυχητικά μηνύματα. Διαφορετικές ήταν οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης σήμερα προεκλογικά. Πολύ διαφορετικά βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκεκριμένα πράγματα μετακλογικά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους αγρότες, αναφέρομαι συνολικά στην καθημερινότητά μας. Ακούστε, το να σας πω εγώ για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια θα έχουν το στοιχείο και της υπερβολικότητας, με την έννοια δηλαδή ότι ο καθένας από τους Έλληνες πολίτες βιώνει το πρόβλημα με εμφατικότητα. Δηλαδή ότι μειώνεται ο μισθός του όσον αφορά την αγοραστική του δύναμη, είναι ξεκάθαρο. Το ότι υπάρχει απίστευτη, μα απίστευτη εσχροκέρδεια, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ότι να βλέπετε, ας πούμε, το γάλα για τα μικρά μας παιδιά να παίρνει τεράστιες αυξήσεις με συνεχείς ανατιμήσεις, το ότι με τα μεγάλα, οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων να έχουν τεράστια έσοδα σε απόσταση χρονική ενός έτους και ουσιαστικά να μην παρεμβαίνει με δυναμικό τρόπο η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας δεν μπορούν να πείσουν τον μέσο καταναλωτή ότι οφείλεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αρκετά με αυτή την ανοησία, ας πούμε, όχι ότι δεν έχει επίδραση, αλλά δεν μπορεί για όλα τα κακά του κόσμου να ρίχνουμε ότι
ως επιχείρημα στην πιάτσα και στα πρωινάδικα ότι οι αιτίες της ακρίβειας έρχονται απ' έξω. Μου φαίνεται αδιανόητο να απ' έξω να έχει έρθει 150% καπέλο στα εμπορεύματα που είναι στο ράφι. Και όχι μόνο αυτό, να σας δώσω τιμές που θα τρελαθεί ο μέσος καταναλωτής τις αυξήσεις οι οποίες βλέπει απάνω στα ράφια. Είναι αδιανόητο το ότι το πρόβιο πωλείται ένα και 60 από τον παραγωγό και η τιμή του στο ράφι είναι 3 ευρώ. 30% ανατιμήσει τα προϊόντα διατροφής στο τελευταίο χρονικό διάστημα. 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν πως το μηνιαίο εισόδημα εξατμίζεται τις πρώτες 19 μέρες του μήνα. Γιατί δεν παρεμβαίνει η πατρίδα μας, η κυβέρνησή μας, γιατί δεν παρεμβαίνει στα ζητήματα της μείωσης του ΦΠΑ, γιατί δεν πατάσει την εσχροκέρδεια, γιατί δεν αυξάνει τους ανθρώπους και τον ελεκτικό μηχανισμό του κράτους να πάνε να ξετινάξουν αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά σαν μαυραγωρίτες πέφτουν πάνω σαν κοράκια πάνω στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Όλα αυτά δεν μπορώ να μην τα πω στην ερώτησή σας που μου κάνετε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ζητούμενο είναι ότι δυστυχώς μέχρι στιγμής βλέπουμε μια τακτική η οποία, επαναλαμβάνω, δεν εναρμονίζεται με τις προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες. Ένα θέμα, κύριε Λονίκη. Ένα θέμα, μάλιστα έχουμε εδώ μια παρέθεση να ανοίξω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Αναστάσιος Τζίμης, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είπε χαρακτηριστικά ότι αν ήξερα ότι θα συμβούν αυτά, μπορεί να μην ψήφιζα κιόλας. Προφανώς η επιλογή του ήταν όσον αφορά το αποτέλεσμα που είδαμε και αποτυπώθηκε προεκλογικά, δηλαδή στήριξη στην σημερινή κυβέρνηση. Θέλω όμως να περάσω πολύ σύντομα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο φαίνεται ότι δημιουργεί επιπλέον ανησυχία και προβληματισμό. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει από την πλευρά της η κυβέρνηση ενδεχομένως είναι σύγκρουση όσον αφορά τα όσα διεκδικούν οι ίδιοι φοιτητές και αναφέρομαι στο θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, του ιδιωτικού πανεπιστημίου. Θέλω την άποψή σας σε αυτό. Ακούστε, έχω αρθογραφήσει πάνω στο θέμα, ναι. Ιδιότητά μου ως νομικός, επί δεκαετίες ως νομικός και μάλιστα με την ιδιαίτερη αγάπη μου που είναι το συνταγματικό δίκαιο. Το ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει μια συζήτηση και αυτό το θέμα είναι απολύτως βέβαιο και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν έχει κλειστά τα αυτιά στην κοινωνία, δεν έχει κλειστά τα μάτια σε αυτά τα οποία συζητώνται. Εκείνο που έχει όμως ιδιαίτερα μεγάλη σημασία είναι ότι υπάρχει απόλυτο νομικό εμπόδιο της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων και υπάρχει η συνταγματική δέσμευση του άρθρου 16. Πρέπει, αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε σοβαρά και αν είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος, θα πρέπει να κοιτάξουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όμως, το κυρίαρχο στην όλη υπόθεση είναι ξεκάθαρο αυτό που θα πω, είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξει σε πρωτίστως το ελληνικό κράτος την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να έρθουν στην πατρίδα μας. Η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, ναι. Ορίστε. Ναι, το επαναλαμβάνω. Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Της δημόσιας εκπαίδευσης και θα σας πω, τα λέει όλα, μια προφητεία. Θα το δείτε, εάν θεσπιστικά ετήτου που είναι αντισταματικό, αυτοί που θα έρθουν, τα πανεπιστήμια που θα έρθουν εδώ να επενδύσουν, δεν θα είναι το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στα μερικά πανεπιστήμια. Θα έρθουν πανεπιστήμια από την Αγγλία ή από την Κύπρο. Από την Κύπρο θα έρθουν γιατί ουσιαστικά 20.000 Έλληνες οι οποίοι σπουδάζουν στα κυπριακά πανεπιστήμια θα έρθουν στην πατρίδα τους και ουσιαστικά οι επένδυση θα είναι από το κυπριακό πανεπιστήμιο, από τα κυπριακά πανεπιστήμια ή από την Αγγλία. Και θα το δείτε αυτό. Μην περιμένουμε ότι θα έρθουν τα μεγάλα πανεπιστήμια στην πατρίδα μας για να επενδύσουν εδώ. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θα πρέπει να κοιτάξουμε και το εξής, ότι θα υπάρχουν φοιτητές δύο ταχυτήτων, να δούμε το νομοσχέδιο, τι ακριβώς προβλέπει, ποια θα είναι τα δίδακτρα των φοιτητών που θα πληρώνουν στα πανεπιστήμια που θα έχουν από το εξωτερικό, ποιες θα είναι οι διαφορές μεταξύ αυτών που θα εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια και αυτών που θα πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια σωρία προβλημάτων που μέσα στα πλαίσια μια συζήτηση είναι εξαιρετικό να τα αναπτύξω. Σε κάθε περίπτωση όμως
Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η συνταγματική δέσμευση είναι απόλυτη. Τόσο απόλυτη που είναι αδιανόητο να δω ένα νομοσχέδιο να έρθει στη Βουλή για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα, είναι απλούστατο το θέμα. Μόνο απλή ανάγνωση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα σας δώσει απάντηση ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι πέραν της συνταγματικής νομιμότητας και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Εμείς που επαναστατήσαμε ουσιαστικά για να δημιουργήσουμε σύνταγμα, να θεσπιστεί σύνταγμα στην Ελλάδα, εμείς είναι εκείνοι οι οποίοι καταπατούμε βασικές διατάξεις κάθε μέρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και το λέω με κάθε σοβαρότητα, επιλέγοντας τις λέξεις που σας δίνω σήμερα στην ερώτησή σας. Οπότε εδώ μια τελευταία ερώτηση. Έγινε απολύτως κατανοητό, το έχετε πει και άλλη φορά, υπάρχει ένα νομικό εμπόδιο. Από την άλλη είδαμε να κάνει μια παρέμβαση η ελληνική δικαιοσύνη και μάλιστα διαβάζω ακριβώς παρέμβαση της δικαιοσύνης και διερεύνηση διάπραξης τυχών αυτεπαγγέλτος διοκομμένων πράξεων όπως διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, παράνομη βία και παράβαση καθήκοντος. Μιλάμε βέβαια για τις καταλήψεις. Θέλω το σχολείο σας. Και στις αντίστοιχες συζητήσεις που έχουν γίνει στη Βουλή, εκφράζω μονίμως ότι το νομικό καθεστώς που υπάρχει σε σχέση με το άσυλο πριν την κατάργησή του ήταν τέτοιο που επέτρεπε στο να προστατεύεται η πανεπιστημιακή κοινότητα από όλα όσα εγκληματικά γίνονται μέσα στα πανεπιστήμια μας. Είχαν εξειδωτηθεί οι Βρετανίες εκ του νόμου να παρεμβαίνουν και να ζητούν την βοήθεια των αρχών όποτε έκριναν αυτές. Και φυσικά αυτεπάγγελτη ήταν η δυνατότητα των διοικητικών αρχών να μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια στην περίπτωση διάπραξης εγκλημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είναι τόσο θεσμικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα της αστυνομίας να επέμβει μέσα στα πανεπιστήμια εφόσον οι Βρετανικές αρχές το ήθελαν. Εδώ στην προκείμενη περίπτωση δημιουργήθηκε πανεπιστημιακή αστυνομία που ήταν κόκκινο πανί για την πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν λειτουργήσε ούτε πρόκειται να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να συνεχίζεται μια ανομία. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο οποίος ήθελε και θέλει να είναι πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου είναι υποχρεωμένος, συγγνώμη των πανεπιστημίων, είναι υποχρεωμένος στην περίπτωση που διαπιστώνει ανομίες να ζητάει την βοήθεια των αστυνομικών αρχών και όχι να δημιουργηθεί με η πανεπιστημιακή αστυνομία όπως εσφαλμένα ή σκοπίμως το έκανε τούτη εδώ η κυβέρνηση και ουσιαστικά πέτυχε. Είμαστε υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει η πανεπιστημιακή κοινότητα να διαφυλάξει από μόνη της την ειρήνη μέσα στα πανεπιστήμια τα ελληνικά και έχουν την ευθύνη οι Βρετανικές αρχές να εξασφαλίσουν με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία την ειρήνη μέσα στα πανεπιστήμια. Αλλά όμως υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πώς μπαίνουν μέσα τέτοια έξω πανεπιστημιακά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ωφελείται με το μη έλεγχο αυτών που μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια? Είναι μια σπουδαία συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία πρέπει να μπει μέσα στη κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση είμαι ενάντια σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την ανομία, με τα εγκλήματα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καλή σας νύχτα. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ θερμά.